Σε ένα ανευπροηγουμένο ανθεληνικό παραλήρημα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης επιτείνουν το πολεμικό κλίμα που καλλιεργεί συστηματικά η κυβέρνηση Ερντογάν. Σε σημερινά δημοσιεύματα, οι εφημερίδες κάνουν λόγο ακόμη και για μια δυνατότητα διεκδίκησης της Τουρκίας σε μεγάλα νησιά, αναφέροντας ονομαστικά Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ρόδο. Η περίφημη αποστρατικοποίηση είναι μια αναβάθμιση του περίφημου σχεδίου του Τούρκου Ναυάρχου Γκιουβέν Ερκαγιά. Οι πολιτικές που εφαρμόζει ο Ερντογάν αφορούν την ορίμανση της τουρκο-ισλαμικής σύνθεσης και είναι εκπεφρασμένη πολιτική και βάση σχεδίων που άπτονται από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και μετά και εμπλουτίζονται διαρκώς. Η αίσθησή μου είναι ότι πρώτα απ' όλα είναι η νομιμοποιητική βάση. Δεν μπορούμε να αφήνουμε κανένα επιχείρημα διεθνούς δικαίου που επικαλείται η Τουρκία με βάση τη δικιά της αντίληψη αναπάντητο. Και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει τα επιχειρήματά μας να μην υποστηρίζουν το εθνικό συμφέρον. Δηλαδή επιχειρήματα που ακούω από πολλούς που κάνουν ερμηνεία του διεθνούς δικαίου και όχι τον πρωτογενή κανόνα και κάνουν εκπτώσεις, νομίζω ότι είναι λάθος όταν έχεις απέναντί σου μια τέτοια Τουρκία. Στη Γενή Σαφάκ γίνεται λόγος για 22 ελληνικά νησιά και παρατίθεται ο χάρτης της Αβούσογλου, ενώ στη Μιλιέτ δεν αναφέρεται συγκεκριμένος αριθμός, αλλά το σύνολο των νησιών που είναι στρατιωτικοποιημένα. Κοινός παρονομαστής, η αναφορά πως οι διεκδικήσεις της Άγκυρας είναι βάσιμες. Λόγω της σοβαρότητας των προκλήσεων των τουρκικών που πλέον έχουν ξεφύγει από κάθε άλλη μορφή στο παρελθόν, το σενάριο που μπορεί να υπάρξει θα είναι αντίστοιχο με αυτό που προκαλούν. Δηλαδή η επίθεση, η απόβαση σε κάποιο νησί. Σαφώς σε αυτή την περίπτωση οι ένοπλες δυνάμεις έχουν το χρόνο να προετοιμαστούν και να γνωρίζουν, διότι πρέπει να ξέρετε πολύ καλά ότι μια απόβαση χρειάζεται προετοιμασία ημερών και κινήσεις στρατευμάτων κτλ. Αλλά το μήνυμα και όλες οι κινήσεις του Ερντογάν και όλων των αξιωματούχων της Τουρκίας κάτι τέτοιο δείχνουν. Δεν θα τους βόλευε δηλαδή μια βραχονισίδα ή μια γεώτρηση ανατολικά της Κρήτης κτλ. Το μήνυμα είναι προς τα εκεί. Εκεί λοιπόν κατευθυνόμεθα και πιστεύω και ότι και η στρατιωτική και η πολιτική ηγεσία του τόπου το έχει αντιληφθεί και κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Πριν πάω σε διακοπή, γιατί θα αποδεσμεύσω τον κύριο Χρυσανδόπουλο, θέλω να το ρωτήσω κατά τη γνώμη του πώς πρέπει να συμπεριφερθεί η χώρα από τούδε και στο εξής. Άμεσα, άμεσα, όχι άμεσα, θεωρητικά. Ναι, ναι. Ναι, άμεσα, δυναμικά και αυτό που είχα υποστηρίξει πάντοτε, δηλαδή με την κατάρριψη ενός μη επαντρωμένου αεροσκάφους το οποίο θα πετάει πάνω από ένα νησί, διότι μην ξεχνάμε ότι η Λοζάνη απαγορεύει σε τουρκικά αεροπλάνα να πετάνε πάνω από τα ελληνικά νησιά. Και στα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα οι συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από τις τουρκικές διεκδικήσεις, συζητήσεις οι οποίες για πολλούς αναλυτές ωφελούν την τουρκική κυβέρνηση, η οποία βομβαρδίζει τους πολίτες με μια νέα λογική αναθεωρητισμού, αφήνοντας στην άκρη, σε μια προσπάθεια από προσανατολισμού της μάζας, τα προβλήματα της οικονομίας και του πληθωρισμού που σπάει ρεκόρ 25 ετίας. Να έχουμε υπόψη μας επίσης ότι δεν είναι μόνος του Ερντογάν σε αυτή την κίνηση που κάνει για την Ελλάδα. Είναι σύσσωμη η αντιπολίτευση, όλα τα πολιτικά κόμματα και όλοι τίθενται υπέρ μιας πολεμικής επιχείρησης. Που σημαίνει ότι οι πολίτες, οι κοινοί γνώμοι επικροτούν, ασκούν πιέσεις, αυξάνουν την επιθετικότητα, διεκδικούν την απόβαση στα νησιά μας. Πλέον αρκετοί αναλυτές εκτιμούν πως ο Ερντογάν έχει ήδη καθορίσει το πλαίσιο των κινήσεων και τώρα μένει να δείξει το μέχρι πού θέλει, αλλά και μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Η Τουρκία ούτε θα έχει τουλάχιστον στο ορατό μέλλον στρατιωτικό πλεονέκτημα εναντίον της Ελλάδος. Εάν εμπλακεί σε πολεμική αναμέτρηση με την Ελλάδα, οι πιθανότητες θα είναι εναντίον της τόσο στρατιωτικά όσο και στο ευρύτερο γεωπολιτικό επίπεδο. Γιατί ακριβώς έχει αυτές τις τεράστιες φιλοδοξίες, έχει το γόητρο μιας χώρας που θέλει να εμφανιστεί ως ευρασιατική δύναμη και αν το θέσει εν κινδύνο ολόκληρη η στρατηγική της μπορεί να καταρρεύσει.